καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Μάλλον αυτό το βίντεο θα ανέβει την Πέμπτη, οπότε έχουμε παραμονή Χριστουγέννων και ευκαιρία να βάλω, λέω, ένα λίγο πιο ανάλαφρο και όχι τόσο που να θέλει πολύ review κτλ. Και ίσως να είναι και ένα προϊόν που να το χρειαστείτε, γιατί ακόμα δυστυχώς έχουμε καραντίνα, οπότε πολύ χρησιμοποιείτε τηλεργασία, τηλεδιασκέψεις και γενικό στο chatting να μιλάτε με φίλους κτλ. Τι έχουμε λοιπόν? Προϊόν Bleach Wolf, κλασικό άσπρο πράσινο κουτί BW-SL6. Δεν υπάρχει άλλο στην γκάμα SL, το οποίο μάλλον σημαίνει selfie light, αν δεν κάνω λάθος. Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τις κωδικές ονομασίες της Bleach Wolf. Πάμε να το δούμε όμως και στο πίσω μέρος τι μας λέει στα περιεχόμενα. Έχουμε το μοντέλο, λέει βάρος 580 γραμμάρια, power από 5 ως 12 watt, θα δούμε για ποιο λόγο το αναφέρει, LED light 48 LEDs έχει, color temperature από 3200 ως 5600, δεν έχει δηλαδή όλη την γκάμα, αλλά σχεδόν όλη την γκάμα από το πολύ θερμό στο πολύ ψυχρό, light color, warm, white, cool, white, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, και όπως βλέπετε εδώ μας εξηγεί ότι είναι selfie ring light. Τι σημαίνει αυτό? Το ring light προφανώς θα το έχετε δει σε πάρα πολλά προϊόντα, είναι από τα πιο διαδεδομένα, μπορώ να πω, ειδικά ένα σχόλιο, το ξέχασα να το αναφέρω εδώ πριν πετάξω το κουτί. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση που ήρθε από τα ελληνικά ΕΛΤΑ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Όσο πάμε και χειροτερεύουμε. Ελπίζω οι νέοι τρόποι αποστολής που πλέον δεν έρχονται με ΕΛΤΑ να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, ευτυχώς το προϊόν δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, τώρα, Ring Light λοιπόν, όπως λέγαμε. Το Ring Light λοιπόν είναι ένα προϊόν, αυτό εδώ πέρα βλέπετε, ένα φωτεινός κύκλος, είτε μικρότερος είτε μεγαλύτερος, που σου δίνει φως απευθείας στο πρόσωπο. Οπότε είτε κάνετε beauty blogs, είτε κάνετε stream και θέλετε να, καθώς παίζει το παιχνίδι, να έχεις ένα μικρό παραθυράκι, ξέρετε, κάπου κάτω δεξιά να φαίνεστε και εσείς ο ίδιος, χρειάζεστε κάποιο φως να σφωτίζει, αλλιώς είναι πολύ σκοτεινό το πλάνο και δεν είναι καλό. Όλοι λοιπόν, είτε μέσω στην κάμερα, έχει βγάλει και η Razer, ας πούμε, κάμερα, εδώ σε αυτό το κομμάτι να έχει κάμερα και γύρω γύρω να έχει το ring light, είτε να έχω ανεξάρτητο το ring light, είναι πολύ φθηνά, βρίσκεις εγώ με 10-15 ευρώ το πολύ. Όλοι λοιπόν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιο. Εδώ όμως η Bleach Wolf σου λέει, γιατί να μην κάνω ένα ωραίο συνδυασμό και ring light και holder για το κινητό μας, γιατί πολύ πιθανό το stream μας, στο Instagram, τη φωτογραφία μας, το βίντεο, το live που θα βγάλουμε να είναι μέσω του κινητού. Άρα και το κινητό να βάλουμε και το ring light. Υπάρχουν βέβαια λύσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερα ring light και το κινητό περίπου χωράει στη μέση, αλλά εκεί μιλάμε για κάτι πιο επαγγελματικό και λίγο και πιο μεγάλο. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τα nylon. Λοιπόν, μας πέδεψε λίγο το nylon, τελικά το βγάλαμε και εδώ βλέπουμε σε όλη του την ανάπτυξη όλο το ring light και κινητό και βάση για κινητό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ένα μανταλάκι μεγάλο, το βλέπετε εδώ, το με ωραίο εδώ λάστιχο για να μην τραυματίσει και το τραπέζι, το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και πιστέψουμε είναι πάρα πολύ σκληρό, το οποίο σημαίνει δεν πρόκειται να φύγει με τίποτα, να το πιάσουμε σε ένα τραπέζι και να το βάλουμε κάπου σταθερά. Αυτά εδώ είναι τα μπράτσα, τα ευέλικτα. Σε αυτό εδώ πέρα που έχουμε εδώ σαμπίλια, να το δείξουμε εδώ, θα βάλουμε, αφού το ξεβιδώσουμε λίγο, θα βάλουμε αυτό το
πώς να το πω, κλάμερ, όπως το λένε οι γυναίκες. Εδώ, έτσι. Εδώ, λοιπόν, το βιδώνουμε και βλέπουμε, βλέπετε εδώ, με αυτό εδώ το μανταλάκι, παράδειγμα τους χάρη, μπορούμε να βάλουμε ένα κινητό σε αυτή εδώ τη μορφή. Α, είναι και ανοιχτό κιόλας. Και να το φέρουμε σε όποια γωνία μας βολεύει, να τραβήξουμε τη selfie μας, το βίντεο, όπως μας βολεύει. Φυσικά μπορούμε να το βάλουμε και ανάποδα, να δουλεύουμε με την πίσω κάμερα, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε απευθείας τι τραβάμε. Και με το ring light αυτό εδώ πέρα, το βλέπετε εδώ, φανταστείτε σε μια τέτοια διάταξη, εδώ λοιπόν το κινητό, εδώ το ring light, και να μας τραβάει και να μας φωτίζει. Τώρα, για το κομμάτι του φωτισμού, βλέπετε εδώ έχουμε το καλώδιο, είναι σε USB φυσικά. Να του βάλουμε εδώ ένα power bank, να πάρουμε ρεύμα για να δούμε και πως φωτίζει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, με το που το συνδέσαμε ανάψανε τα λεντάκια. Έχουμε, να το βάλω εδώ πέρα να μην χτυπάει στην κάμερα, εδώ έχουμε το on off, το βλέπετε, να κατεβάσω λίγο την ένταση γιατί είναι πολύ δυνατό. Βλέπετε, έχουμε 10 διαβαθμίσεις με το πλην και το συν. Έχουμε, να το δείξω εδώ πέρα, 10 διαβαθμίσεις της έντασης, και με το μεσαίο κουμπί, αυτό εδώ που δείχνει ένα reverse, ας πούμε, ένα σήμα, έχουμε να αλλάξουμε τα modes. Εδώ έχουμε το, πιο, το natural, σαν να λέμε το white. Εδώ έχουμε το warm white, δηλαδή το κάπως πιο κίτρινο πω, και εδώ έχουμε το cool white, αυτό που λέμε ψυχρό. Να σας το δείξω, να κλείσω και το δεύτερο το φως, ίσως να φανεί καλύτερα. Εδώ φανταστείτε τώρα το έχω στην πιο μικρή ένταση. Εδώ έχουμε, είπαμε, το cool, το natural white, το warm white και το cool white. Και φυσικά μπορούμε εδώ να ανεβάσουμε και εντάσεις. Τώρα μην το κάνω εδώ, βλέπετε, στο πολύ δυνατό του θα μας παραμορφώσει την εικόνα, οπότε το κατεβάζω στο πιο χαμηλό και ανάβω και τα φώτα, να το κλείσω και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο, είναι ένα ωραίο γκατζετάκι θα έλεγα. Μπορούμε να το έχουμε στο γραφείο μας, εδώ μας δίνει παραδείγματα, το έχουμε, ξέρω εγώ, στην κουζίνα μας, να βλέπουμε μια συνταγή και να φωτίζουμε εκεί που θα δουλεύουμε ίσως. Δηλαδή με τα δύο ανεξάρτητα μπράτσα μπορούμε να κάνουμε όποιο συνδυασμό θέλουμε. Δηλαδή να έχουμε και όπου θέλουμε το κινητό και να τραβάει ή να βλέπουμε κάτι στο ίντερνετ, ένα βίντεο κτλ. Και το φως να είναι σε κάποια άλλη ίσου γωνία, να μας φωτίζει κάτι, να δουλεύουμε, να βλέπουμε ή και εμάς τους ίδιους. Δεν είναι απαραίτητο και τα δύο να βλέπουν προς εμάς, όπως θα ήταν ένα κλασικό ring light. Με αυτού λοιπόν, με τα δύο αυτά μπράτσα, μας δίνει την ευελιξία να το χρησιμοποιήσουμε είτε σαν ένα selfie ring με φωτισμό, είτε για κάποια άλλη χρήση, κάποια άλλη δουλειά. Θα σας βάλω μάλλον κάπου εδώ και κάποιες φωτογραφίες με παραδείγματα που δίνει η Blitzwolf. Αυτό είναι, βλέπετε, ένα κινητό κλασικό των 6 inch, το χωράει κανονικά. Είπαμε για το βάρος, τα LEDs, τα Watt που είπαμε είναι από 5-12 ανάλογα την ένταση του φωτός. Δεν έχουμε, πούμε, κάτι παραπάνω, είναι απλό, είναι εύχριστο. Ίσως και εγώ να το βάλω κάπου εδώ στο γραφείο, ίσως η Ευελίνα να το χρησιμοποιήσει για κινητό ή και σαν web κάμερα, γιατί τώρα με τις τηλεεκπαιδεύσεις χρειάζεται καμιά φορά και η web κάμερα να μιλήσει με τον καθηγητή κτλ. Και βάζοντας ένα ωραίο προγραμματάκι στο κινητό σου το παλιό, μπορείς να το κάνεις μια αψογότατη web κάμερα και να μην ψάχνεις να βρεις, γιατί υπάρχει και μεγάλη έλλειψη στην αγορά αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αυτά για το Blitzwolf, το SL6. Αυτή την εποχή υπάρχει σε Christmas sales, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι γύρω στα 24 ευρώ από 34 που έκανα κανονικά. Εγώ θα προσπαθήσω μέχρι την Πέμπτη που θα ανέβει το βίντεο να μιλήσω και με Banggood, μήπως μπορούμε να πάρουμε και κάποιο κουπονάκι σε καμιά καλύτερη τιμή. Οπότε, αυτά για αυτό το βίντεο. Να ευχηθώ και εγώ εδώ τα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλά να περάσετε με την οικογένειά σας.
που προφανώς υποχρεωτικά λόγω καραντίνας αυτό θα κάνετε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε κάποιο άλλο τρόπο. Οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα πριν κλείσω ο χρόνος. Έχω πολλά πραγματάκια που είναι έτοιμα να τα unboxάρουμε ή να τα κάνουμε review, και θα τα πούμε με νέα προϊόντα από, μάλλον από Δευτέρα. Αυτά, και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλές γιορτές.